κάνω το 52 και μέχρι τώρα το κρατάμε και όλα τα εκτήρια και τα εκκλησία της ελληνικής κοινότητας είναι ένα ευκολίδι στη χώρα που μας έχει δεχτεί στα δεύτερη πατρίδα. Δεν έχω τίποτα άλλο να πω, ένα πάλι ευχαριστώ. Να πω και εγώ για να πάω στα κύρια, νομίζω ότι είναι καλύτερα το μικρόφωνο. Αποφασίσαμε να επισκεφτούμε την Τανζανία μαζί με τον ΣΕΡ για να διευρύνουμε τις εμπορικές και επιχειρηματικές σχέσεις με τις χώρες της υποσαχάριας Αφρικής. Πιστεύουμε ότι η υποσαχάρια Αφρική τα επόμενα χρόνια θα είναι μια περιοχή του πλανήτη που θα αναπτυχθεί ραγδαία. Ήδη η χώρα στην οποία ζείτε τρέχει με ρυθμούς ανάπτυξης που έχει και το 7% ετησίων. Οι αξίες ανεβαίνουν, το εμπόριο πολλαπλασιάζεται και είναι μια ευκαιρία για την Ελλάδα που βγαίνει μετά από μια δεκάχρονη κρίση η οποία στήχησε πολύ πόνο και πάρα πολλές θυσίες. Να δώσουμε την ευκαιρία στις ελληνικές επιχειρήσεις που παρέμειναν τη της πολιτικής υποστήριξης σε μια προσπάθεια εξωτερικής που κάνει. Αυτή την λογική, δηλαδή που να ενισχύσουμε την επιχειρηματικότητα, την έχει όλη η καινούργια κυβέρνηση με το καλό. Και έχει την λογική ότι η χώρα θα πρέπει να κοιτάξει και τον πλανήτη και τον περιγυρό της και το μέλλον με αισιοδοξία, να επενδύσει στους ανθρώπους της, επενδύσει στα μυαλά της, στη νέα της γενιά και να πάει μπροστά. Και να φτιάξουμε ένα επιχειρηματικό περιβάλλον που θα ανταγωνιστεί στη χώρα. Με χαμηλούς οικονομικούς συντελεστές, με χαμηλή γραφειοκρατία, με δυνατότητες υποστήριξης στα βήματα που γίνονται προς τα έξω. Εγώ μπορώ να σας πω ότι αισθάνομαι μια χαρά και συγκίνηση που βρίσκομαι σε αυτό εδώ το κτίριο που συμβολίζει την παρουσία των Ελλήνων στην Τανζανία. Μια παρουσία η οποία σήμερα έγινε ακόμα πιο σημαντική μετά την επίσκεψη που είχα στον Υπουργό των Εξωτερικών της Τανζανίας, ο οποίος οφείλω να ομολογήσω ότι μίλησε με τα θερμότερα λόγια. Μίλησε για μια κοινότητα την οποία σέβεται απολύτως. Μίλησε και αυτό εδώ το κτίριο το οποίο θεωρεί ότι είναι κόσμημα του Ντάρα Τσαλά. Μίλησε για τον διπλανό καθεδρικό ναό, τον οποίο μας το παρουσίασε εξαιρετικά, σαν να τον έχει επισκεφτεί πάρα πολλές φορές. Για ένα ελληνικό σχολείο για τον Άγιο Κωνσταντίνο, που το θεωρεί ίσως το καλύτερο ιδιωτικό σχολείο της Τανζανίας, και ξέρω ότι πολλοί από εσάς περάσατε από εκεί. Και μίλησε για μια κοινότητα που παρότι είναι πάρα πολύ μικρή, τη θεωρεί πάρα πολύ σημαντική. Αυτό μπορώ να σας πω ότι με κάνει περήφανο. Με κάνει περήφανο σαν εκπρόσωπο της ελληνικής κυβέρνησης να βρίσκομαι εδώ και να ακούω τόσο ζεστά και τόσο καλά λόγια και να βλέπω ότι υπάρχει αναγνώριση της δικιάς της παρουσίας. Η οποία δυστυχώς και από τους λόγους οι οποίοι εκφέρουν τη σημερινή συζήτηση συρρυκνώνεται μέσα από μια διαδικασία δυσκολιών που έχουμε στην διατήρηση της περιουσίας αλλά και της αυτού του καθεστώτος της τυπικής υπηκότητας που σε πάρα πολλές άλλες χώρες ισχύει. Θα ήθελα να σας πω ότι για την κυβέρνησή μας ο απόδημος ελληνισμός δεν αποτελεί απλώς μια ομάδα Ελλήνων που ζουν στο εξωτερικό και τους οποίους χαιρόμαστε να βλέπουμε μια φορά το τόσο που μπορούμε να συναντηθούμε. Αλλά αποτελεί ένα ζωντανό κομμάτι του ελληνισμού. Και γι' αυτό και από τις πρώτες πρωτοβουλίες που αναλάβαμε ήταν να δώσουμε δικαίωμα ψήφου στον κόσμο. Και να δώσουμε το δικαίωμα να συμμετέχει στα πολιτικά πράγματα της χώρας. Να έρθει πιο κοντά στην
Ελλάδα και η Ελλάδα να το σεβαστεί διαφορετικά, όχι σαν πολίτη και κάτοικο τρίτης χώρας, αλλά σαν έναν ενεργό πολίτη της Μητροπολιτικής Ελλάδας μέσα από το δικαίωμα αυτό της ψήφου. Και γι' αυτό πριν από 15 περίπου μέρες πέρασε από τη Βουλή των Ελλήνων η συνταγματική αναθεώρηση που διευκολύνει το δικαίωμα της ψήφου στους Έλληνες του εξωτερικού και σήμερα συζητήθηκε και πέρασε την πρώτη του ανάγνωση από την αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή και πιστεύω ότι ως το τέλος του χρόνου θα έχει ολοκληρωθεί και μάλιστα πέρασε με 205 ψήφους από τους 300 η νομοθετική πρωτοβουλία για την άσκηση του δικαιώματος του ψήφου τους απόδεινους Έλληνες. Μπράβο! Μπράβο! Και θα σας πω ότι εμείς θα θέλαμε αυτό το δικαίωμα να είναι πιο εύκολο να το αποκτήσει από ότι τελικά καταλήξει στη διαδικασία της διαβούλευσης με τα άλλα κόμματα και να είναι πιο εύκολο και να το ασκήσει μέσα από μία ιντερνετική ψήφο, την ψήφο, την επιστολική που λέμε. Δυστυχώς οι περιορισμοί που βάλαν τα υπόλοιπα κόμματα είναι περιορισμοί τους οποίους πρέπει να κάνουμε σεβαστούς, γιατί αλλιώς δεν μπορεί να αλλάξει ο εκλογικός νόμος. Ο εκλογικός νόμος για να αλλάξει και να ισχύσει από τις επόμενες εκλογές χρειάζεται 200 ψήφους. Και άρα χρειαζόταν να κάνουμε συμβιβασμούς με τα υπόλοιπα κόμματα που στηρίζουν αυτή την πρωτοβουλία. Θα δοθεί το δικαίωμα με περιορισμούς, ελπίζουμε τους λιγότερους δυνατούς. Πάντως είναι γεγονός ότι στις επόμενες εκλογές εύχομαι να είστε όλοι καλά. Εδώ δίπλα, στο ελληνικό προξενείο, θα στηθεί Θεού θέλοντος και μία κάλπη μέσα από την οποία θα μπορείτε να ασκήσετε τα εκλογικά σας δικαιώματα και να πείτε ότι επιτέλους η Ελλάδα με αναγνωρίζει σαν ενεργό πολίτη και ακούει τη φωνή. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή βραδιά, να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, να ευχαριστήσω τον κύριο Πρόξενο, τον επίτιμο Πρόξενο, για την φιλοξενία. Θέλω να σας παρουσιάσω και θα ήθελα να σας ζητήσω και όλα τα δύο λόγια, νομίζω δεν έχετε βρεθεί, τον πρέσβη που βρίσκεται στον Ναϊρόμπι και καλύπτει και την Τανζανία και νομίζω ότι είναι η πρώτη, κύριε πρέσβη, αν θέλετε, ελάτε και σας εδώ. Είναι η πρώτη ευκαιρία που βρίσκεται και νομίζω ότι επειδή και είναι και σπάνιες αυτές οι επισκέψεις υπουργών και τα λοιπά επισήμων στην Τανζανία, να τις κάνουμε τουλάχιστον να προσπαθούμε να τις δίνουμε το χαρακτήρα της γιορτής και να φύγουμε τα παροκλήματα και όσα μας χωρίζουν έξω από την πόρτα για να γιορτάσουμε αυτή τη συνέβρεση. Και θα ήθελα να καλωσορίσω και τον πρέσβη τον κύριο Φίτσκε, ο οποίος είναι αντιπρόεδρος του ΣΕΒ και ηγείται μιας επιχειρηματικής αποστολής που σήμερα προσπάθησε να κάνει αυτό που θέλουμε πάρα πολύ έντονα. Να ανοίξει πόρτες, να γνωρίσει επαγγελματικούς εταίρους, εμπορικούς εταίρους εδώ στη Τανζανία, να αναπτύξει αυτό το εμπόριο το μεταξύ μας, το οποίο είναι σε εμβριακά. Μόλις 6 εκατομμύρια δολάρια είναι το εμπόριο μεταξύ της Τανζανίας και της Ελλάδας. Και νομίζω ότι ένα τέτοιο λιμάνι, μια τέτοια επισκεψιμότητα από πλοία της ελληνικής ναυτιλίας, με μια ελληνική κοινότητα που δραστηριοποιείται όλοι στον χώρο της ελεύθερης οικονομίας και της αγοράς, μπορούμε να πετύχουμε πολύ περισσότερο. Εγώ σας ευχαριστώ για άλλη μια φορά γιατί πραγματικά σε στη βραδιά, σε όλα τα επίπεδα. Και θα δώσω το λόγο στα χέρια.